χάσω τη λύπη, χάνω τη χαρά. Κάτι γίνεται, κάτι μου λείπει, ίσως τα φτερά. Μια ζωή ποιος ορίζοντας στο μικρό κόσμο του. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ειδοποίαμε. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα. Εύχομαι να περνάτε θαυμάσια σήμερα. Ακουγόσαστε πάρα πολύ ωραία και είπα και εγώ να συμβάλλω στο θαυμάσιο πρόγραμμά σας. Ναι, ναι. Και έτσι να πω και εγώ δύο λόγια. Ο Κακόμηρος, ας πούμε, ο Κακόμηρος τώρα, σταμάτα. Δημήτρης Κατσαρός, να πούμε από το Αθηνά. Είναι και οι μέρες αυτές, ας πούμε, με τα πολιτικά μας, και όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι... Πάντως να ξέρεις ότι σε απολαμβάνω, γιατί το ρεπορτάζ το πολιτικό το έχεις, ρε παιδί. Είναι απίστευτο, το έχεις. Ξέρεις τι είναι, Στράτο, είναι για το κάθε άνθρωπο έχει κάποια αγάπη για κάτι. Εγώ σε μια άλλη ζωή, όπως είπα και στον Πλάτωνα τις προάλλες, σε μια άλλη ζωή έκανα μαθήματα πολιτικών στα παιδάκια μου στο γυμνάσιο. Ναι. Αλλά πάνε πολλά χρόνια τώρα. Αλλά η αγάπη παραμένει, ξέρεις, για τα πολιτικά, νομικά, τι έχει να κάνει με τον κόσμο, με την κοινωνία κτλ. Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ, όπως και εσείς που κάνετε τις μεγάλες αυτές προβολές και προσπάθειες κάθε πρωί να ενημερώσετε τον κόσμο με τα διάφορα και μεταξύ αυτών και τα πολιτικά και όλα αυτά. Όσο μπορούμε δηλαδή, ναι, και μπορούμε να ξεκινήσουμε τα μπορείτε, ναι. Όσο μπορείτε, αυτό το πρόγραμμα που κάνετε κάθε πρωί εσείς στην Αυστραλία είναι ένα από τα πιο λεπτομερείς, ένα από τα πιο έτσι, προγράμματα που μαθαίνει ο άλλος. 3,5 ώρες δεν είναι 3-3,5 ώρες να κάθεται το πρωί ο άλλος και να ακούει από όλα που έχετε να προβάλλετε για τον κόσμο και την Αυστραλία, είναι θαυμάσιο πράγμα. Εγώ ακούω τους πελάτες μου, έρχονται μέσα και μου μιλάνε για το ρυθμό το πρωί και το απόγευμα που έχουμε, ξέρεις, τον Πλάτωνα και τα παιδιά το βράδυ, και είναι κάτι αξιοαγάπητο και κάτι που τους δίνει κάτι στη ζωή τους, ρε παιδί μου. Αξιοαγάπητο, Δημήτρη μου, έχει γίνει με τον κόσμο που το αγκάλιασε και το αγάπησε τόσο πολύ αυτό το πράγμα, ναι. Γιατί και εμείς από αυτό παίρνουμε δύναμη να το κάνουμε, έτσι, γιατί ξέρεις πολύ καλά. Και ο καθένας από τη δουλειά του, εμένα μου λένε πολλές φορές, Δημήτρη, γιατί δεν πας πίσω να διδάξεις στο σχολείο να κάνεις κάτι αφού είσαι καθηγητάρας, ας πούμε. Ναι. Ο καθένας λέει τα δικά του. Και λέω, ρε παιδιά, θα πάτε, εμένα μου αρέσει να αλλάζω κάθε 5-10 χρόνια, να αλλάζω τη ζωή μου, να αλλάζω εκείνο που με αγαπάω να το κάνω. Αυτή τη στιγμή αγαπάω να κάνω αυτή τη δουλειά και πραγματικά αγαπάω, ξέρεις, τη δουλειά που έχω αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ όμως έχω και τα χόμπι μου, έχω τα αυτά που αγαπάω, τα πολιτικά κτλ. Κοίταξε, να πιστεύω ότι άνθρωπος χωρίς χόμπι και μία διέξοδο έστω για κάτι, υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν μπορείς... Περνάει μέρα, Στράτο. Δεν περνάει μέρα έτσι. Κοίταξε, ναι, πιστεύω ότι δεν έχεις κάτι, δεν έχεις κάτι να ενταχθείς και να πεις τη ζωή σου, δεν έχεις ένα στόχο. Δεν είναι μόνο ο στόχος, ξέρεις, είναι να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και να κάνουμε κάτι που μας αρέσει. Ό,τι και είναι αυτό. Να ασχοληθείς, ναι, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να ασχοληθείς με τα πολιτικά όπως κάνεις εσύ. Να κάνεις μοντελισμό, ναι. Οτιδήποτε έχει να κάνει. Αρκεί να το αγαπάς, ναι, ναι, και να σε ξεκουράζει, να είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ λέω τώρα τελευταία, ξέρεις, ως μεγαλύτερος στην ηλικία, να κάνω και, ναι, είπες για μοντελισμό. Ναι, ναι. Το σκέφτεσαι. Σκέφτομαι, γιατί ας πούμε είμαι ορίμαστα πια. Είναι ωραίο. Ναι. Αλλά περισσότερο σε τηλεφώνησα έτσι για να αναφερθούμε λιγάκι, όσο λίγο μπορούμε. Πώς τα βλέπεις τα πρώτα βήματα του Πρωθυπουργού? Κατευθείαν μπήκε στα βαθιά, έτσι. Έπρεπε, γιατί είχε προγραμματιστεί πριν αυτή η σύσκεψη των τεσσάρων, Ινδίας, Ιαπωνίας, Αυστραλίας και Αμερικής, που είναι και καινούρια ανασκευή αυτή, που έχει να κάνει με τα εμπορικά και περισσότερα. Γιατί είναι μεγάλες χώρες και ανεπτυγμένες χώρες, όπως η Ινδία, είναι μεγάλη δύναμη τώρα στα εμπορικά κτλ. Και κάνανε ένα γκρουπάκι οι τέσσερις που τα λένε τα quad, δηλαδή το quad είναι το τετράγωνο. Quad, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
Και ασφαλώς αυτό είχε προηγηθεί από τον κύριο Μόρισον και τους υπόλοιπους, θα γίνει άσχετο ποιος θα έβγαινε πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε όμως και τον Αλμπανίζ να το υποστηρίζει με ζήλο και ο Αλμπανίζ το υποστηρίζει. Να σου πω, Στράτο, εγώ τον Αλμπανίζη τον έχω χαρακτηρίσει, γιατί κάνω και αρκετή ανάλυση στο μυαλό μου και θέλω να τη μεταφέρω και στους υπόλοιπους, άσχετο αν είναι σωστή ή μη σωστή, λάθος, λανθασμένη. Ναι, όχι, εγώ θα την πω και μερικοί βγάλουν συμπεράσματα και λένε «Α, αυτό δεν το είχα σκεφτεί». Ο Αλμπανίζη, λόγω ότι έχω 50 χρόνια και σκέφτομαι πολιτικά εδώ στην Αυστραλία, 40 τουλάχιστον γιατί είμαι μικρούλης, αλλά από την ημέρα που ήρθα, θυμάμαι τον συγχωρεμένο, τον μεγάλο εργατικό πρωθυπουργό, τον Μπομπ Χοκ. Ναι. Που διέρχησε από το 83 μέχρι το 91 που το πήρε την ηγεσία ο Πολ Κίτινγκ. Ήτανε βαδίζει ο Αλμπανίζη ως εργατικός και ως τύπος εργατικού πολιτικού στα πρότυπα του Μπομπ Χοκ. Εσείς δεν τον θυμάστε, γιατί δεν ήσασταν εδώ. Έχει δηλαδή αυτά τα στοιχεία, γιατί έχει, ναι, τα στοιχεία, να σου πω ποιος ήταν. Νίκο ο Μπομπ Χοκ ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ηγέτης των συνδικαλιστικών οργανισμών στην Αυστραλία πολλά χρόνια και ήταν πάντα στο μάτι και στο νου των Αυστραλών ως διάδοχος της Πρωθυπουργίας της Αυστραλίας από την ημέρα που ήταν συνδικαλιστής. Είχε αυτό το χάρισμα, είχε αυτή την ηγετικότητα σε εισαγωγικά. Αποδεχτός από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Αποδεχτός από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού από τη δεκαετία του 70 και μην ξεχάσεις έγινε πρωθυπουργός το 83. Ναι. Ήτανε πάντα τηλεοπτικά προφερόμενος. Πάντα τον έβλεπε σε διάφορα εργάκια. Ήτανε άλλα Τραμπ. Έκανε guest star στα διάφορα κομικά έργα και άλλα, ας πούμε, που γινόταν στην τηλεόραση. Ήτανε πολύ αγαπητός. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο Αλμπανίζη είναι σαν τον Μπομπ Χοκ, αλλά βαδίζει στα πρότυπα. Ναι, οποιαδήποτε σύγκριση τώρα δεν μπορεί να είναι η ίδια. Δεν έχει. Ο Αλμπανίζη αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτό το χάρισμα, αυτή την άμεση αγάπη του κοινού όπως είχε ο Μπομπ Χοκ. Είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται έτσι από λαϊκά στρώματα, έχει δει και τα άσχημα της ζωής. Δεν γεννήθηκε από μεγάλο τζάκι, αυτό θέλω να πω, ο Αλμπανίζη. Μιλάγαμε χθες με τον Πλάτωνα και μιλάγαμε για τον Αλμπανίζη. Πλάτωνα μεγάλωσε σε ένα housing commission στα προάστια του Σίδνεϊ ο Αλμπανίζη. Ναι, αυτό το διαβάσαμε. Η μητέρα του ήταν καθαρίστρια. Βεβαίως, ήταν ένα παιδί που είχε γεννηθεί σε μία μητέρα χωρίς πατέρα. Ο πατέρας του τους άφησε, όπως καταλαβαίνεις, ο Ιταλός ο πατέρας, και πήγε πίσω στην Ιταλία μετά από την σχέση που είχε με την μητέρα του. Αυτά είναι καλά. Να τα θυμάται φυσικά και εκείνος και να μην αλλοιωθεί στο πέρασμα του χρόνου και την πολιτική καριέρα που επέλεξε να ακολουθήσει. Πιστεύουμε ότι αυτά θα είναι το σημείο μηδέν για εκείνον, γιατί είναι καλό να θυμάσαι από που προέρχεσαι, γιατί έτσι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τον μέσο πολίτη, ρε παιδί μου. Γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή τον βλέπω να βαδίζει σε καλή γραμμή. Αλλά έχει δεσμευτεί και για πολλά πράγματα, έτσι. Έχει δεσμευτεί. Έχει δεσμευτεί για το μεταναστευτικό, για κάποιες βίζες, για ανθρώπους που τυραννούν. Και κάθε ερχόμενος πρωθυπουργός, αν κοιτάξεις και στο παρελθόν, τα ίδια και ίδια μας λένε και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα. Παντού, δεσμεύονται σε πολλά και διάφορα, αλλά στο τέλος η πραγματικότητα είναι θα κάνουν μόνο αυτά που θα μπορέσουν κατά τη διάρκεια της τριετίας, γιατί έχουν μόνο μία τριετία. Και θα δούμε τι θα προκύψει από τον κύριο Αλμπανίζη αυτή τη στιγμή. Να σου πω, χθες το βράδυ είχαμε από το Electoral Commission, μας είχε πει ότι είχε 76 έδρες και προηγείται με πλειοψηφία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να δεχτεί βοήθεια από τους ανεξάρτητους και τους πράσινους. Αλλά όπως βλέπω αυτή σήμερα τη στιγμή έχει 74, έτσι. 74 και 56 έχουν οι φιλελεύθεροι, 10 είναι εξάρτητοι, αλλά έχουμε 7 έδρες που είναι οι αμφίβολες έδρες, να σου πω, Στράτο.
Έχουμε, και να τις αναφέρω γρήγορα, είναι του Μπέναλον, είναι του Μπρίσμπαν, του Ντίκεν, Γκίλμορ, Μακναμάρα, Ράιν και Στέρτ αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε τι θα προκύψει από αυτές, αλλά νομίζω θα πάρει, γιατί βλέπω εδώ το Μπέναλον είναι, προηγείται το εργατικό με 51% έναντι του Liberal 49%, το Brisbane. Αυτό που λέγαμε χθες με τον Νίκο, δηλαδή, okay, γίναμε πρωθυπουργοί, πήραμε την εξουσία, προχωράμε. Θα μπορέσουμε να περάσουμε τα νομοσχέδια που θέλουμε ή θα έχουμε και την ανάγκη των ανεξαρτητών. Όπως είχαν δηλώσει και οι πράσινοι πριν τις εκλογές. Οι πράσινοι το είχαν δηλώσει ότι θα μας έχετε ανάγκη. Το είπαν αυτοί. Για να περάσουν τα νομοσχέδια. Και θα τους έχουν ανάγκη έτσι κι αλλιώς, Πλάτωνα, γιατί μην ξεχνάμε, στην Αυστραλία έχουμε ένα σύστημα που το έχουν πάρει από το αγγλικό σύστημα ασφαλώς, το Westminster το λεγόμενο. Αυτό είναι το βασικό τους στοιχείο. Έχουν πάρει το αγγλικό σύστημα οι Αυστραλοί. Ναι. Και έχουμε τα δύο παρατήματα της διακυβέρνησης. Είναι η Βουλή, το Κοινοβούλιο, και έχουμε και τη Γερουσία. Στη Γερουσία, χωρίς έτσι κι αλλιώς, θα πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια των πρασίνων, γιατί δεν έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία. Μπορεί να σκάσει κανένας φιλελεύθερος, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Θα έχουμε δει. Όχι, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι μεγάλη διαφορά. Έχουν 200 περίπου έδρες. Όχι, μιλάω για τα νομοσχέδια. Μπορεί να έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν κάποια νομοσχέδια να περνάνε και να τα εγκρίνουν ακόμα και η αντιπολίτευση. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Ναι. Δεδομένου ότι διαβάζαμε χθες ότι κάποιες εξαγγελίες του είναι δυνατόν να ξεκινήσουν μετά τον Ιούλιο του 2023, πιστεύεις ότι θα μπορέσει να ξεκινήσει κάποια πράγματα να δημιουργεί άμεσα ή θα πρέπει λόγω δεσμεύσεων της προηγούμενης κυβέρνησης και ψηφισμάτων που υπάρχουν να ξεκινήσει πολύ αργότερα, χάνοντας έτσι ουσιαστικό χρόνο? Αν έχει την πλειοψηφία τουλάχιστον των 76 που νομίζω θα την έχει επιτέλους, Νίκο, θα μπορέσει να κάνει αρκετά πράγματα, και συνήθως στις ερχόμενες κυβερνήσεις το σημαντικό σημείο, ας πούμε, του χρονικού σημείου είναι ο πρώτος χρόνος. Αν δεν προλάβεις να βάλεις το νερό στο αυλάκι τον πρώτο χρόνο, ύστερα καθυστερείται το πράγμα. Και έτσι νομίζω πολλά από τα κύρια πράγματα θα προσπαθήσει να τα κάνει στο 22-23, να τα αρχίσει τουλάχιστον, να γίνει κάποια αρχή, και μετά θα προχωρήσει προς τον 24-25, και που θα έχουμε και τις εκλογές το 25, γιατί είναι τρίχρονη η θητεία της κυβερνήσεως εδώ στην Αυστραλία. Αλλά μπορείς ανά πάσα στιγμή να πας ξανά να κάνεις εκλογές ενδιάμεσα, αν χρειαστεί, και αν προσπαθήσεις να πείσεις τον κυβερνήτη ότι για κάποιον σοβαρό λόγο πρέπει να γίνουν εκλογές πριν τα 3 χρόνια. Αυτό μπορεί να γίνει, δεν είναι συστημένο στα 3 χρόνια, είναι, ξέρεις, κυμαίνεται. Ναι. Όχι, η ερώτησή μου ήταν γιατί διάβασα ότι έχει δεσμευτεί, ας πούμε, από κάποια πράγματα της προηγούμενης κυβέρνησης, ότι έχουν ψηφιστεί κάποια πράγματα ήδη και ότι θα πρέπει να τα τηρήσει μέχρι τον Ιούλιο του 2023, οπότε και μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Αυτή ήταν η μόνη ένσταση. Το ναι, στίγμα θα αφήσει τώρα αυτός σαν εργατικός, θα το δούμε. Και όπως λέει και ένας ακροατής εδώ πέρα, θα πρέπει να οικετέψει για να πάρει από τους ανεξάρτητους, αν δεν καταφέρει να πάρει αυτές τις 3 έδρες που του υπολείπονται. Ναι, να σου πω, με τους πράσινους και τους ανεξάρτητους δεν νομίζω γιατί και οι ανεξάρτητοι του ΤΙΛ, της κλιματικής αλλαγής, που είναι κάπου 10, και αυτό είχαμε με τον Πλάτο να μιλήσει και την περασμένη Τρίτη, τα προγνωστικά μας ήταν ότι, τουλάχιστον τα δικά μου, με εκείνα που είχα μελετήσει, ότι θα πάρουν οι ανεξάρτητοι γύρω στις 10 έδρες. Και ο Πλάτανος που έλεγε, μου έλεγε μεγάλος αριθμός αυτός, ας πούμε, και πραγματικά έγινε έτσι, και αυτοί περισσότεροι της κλιματικής αλλαγής, λίγοι να ενταχθούν
και κανένα δύο πράσινοι με τους εργατικούς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα περάσουν πολλά και νομοσχέδια και μπορούν να καταρρύψουν και νομοσχέδια και να αλλάξουν. Κοίτα, αυτό και με την κλιματική αλλαγή είναι το πρώτο πράγμα που είπε, έτσι. Ότι ειδικά ό,τι αφορά στην κλιματική αλλαγή θα αλλάξει την πολιτική κατεύθυνση. Ήδη αυτό είναι και ένα θέμα με αυτά που θα συζητήσει τώρα με τους τρεις. Νίκο, και μην ξεχνάς, οι περισσότεροι της κλιματικής αλλαγής, το λάθος που κάνανε οι φιλελεύθεροι είναι ότι αφήσανε το συντηρητικό παράγοντά τους που είχαν τόσα χρόνια, άρχισε αυτή η κατρακύλα, άρχισε από την εποχή του πριν 8-9 χρόνια που ήρθε στην εξουσία ο συνασπισμός με τον Τόνι, με τον πρωθυπουργό τότε, τον Τόνι Άμποτ, που αρχίσανε και άρχισε μια στροφή προς τα δεξιά και ύστερα δεξιότερα και δεξιότερα. Και εκεί ο συντηρητικός κόσμος των φιλελευθέρων λέει «Οπς, για σιγά ρε παιδιά, πού πάμε τώρα?» Εμείς είμαστε ανθρώποι της μέσος ζώνης, του μέσου δρόμου των φιλελευθέρων. Πού μας πάτε? Και ακόμα βλέπω εγώ να πηγαίνουν προς τα χειρότερα, γιατί ο επόμενος αρχηγός τους θα είναι ο Πίτερ Ντάτον, όπως ανακηρύχθηκε. Και αυτός είναι δεξιός των δεξιότερων. Φαντάζομαι να είναι λίγο πιο δεξιός. Και βλέπω εγώ το μέλλον του Φιλελεύθερου Κόμματος, τον βλέπω στους ανεξάρτητους. Στις επόμενες εκλογές δεν θα έχουμε, από ό,τι νομίζω εγώ, αν συνεχίσουν τα πράγματα όπως είναι, στις επόμενες εκλογές, δηλαδή σε 3 χρόνια, θα έχουμε περισσότερους ανεξάρτητους των φιλελευθέρων. Γιατί αυτοί που οι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή, οι 8 τουλάχιστον και μπορεί και οι 10, να πήγαιναν προς τους, να ψήφιζαν στους φιλελεύθερους κατευθείαν. Αλλά λόγω του χαρακτήρα του Μόρισον, λόγω της την ευαισθησία που έδειξε όλο αυτό τον καιρό και στους συντηρητικούς του κόμματός του, τον εγκατέλειψαν. 10 ανεξάρτητοι και 2 πράσινοι είναι, έτσι. Ναι. Από μια στράτο στα χρονικά της Αυστραλίας, από ό,τι θυμάμαι εγώ, δεν είχαμε τέτοιο αριθμό ανεξαρτήτων. Και άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα... Μεγάλο, ναι. Μεγάλο. Και μην ξεχνάς, η εργατική τις πρώτες προτιμήσεις των ψήφων σε όλη την Αυστραλία, δηλαδή στην επικράτεια της Αυστραλίας, πήρανε 32%, που είναι ο χαμηλότερος αριθμός. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο πράγμα να κερδίζει, να προηγείται και να έχει την πλειοψηφία της κυβερνήσεως και να πάρει την κυβέρνηση ένα κόμμα με 32% του πληθυσμού. Πιστεύεις, κοίταξε, καταρχήν το πρώτο πράγμα που πρέπει να τη διδασεύσει είναι η ακρίβεια. Βλέπουμε τώρα ότι ήδη έχει τραβήξει την ανηφόρα και τα καύσιμα. Βλέπουμε τη βενζίνη ότι έχει πάει στο 2,20 σε πολλά πρακτήρια και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο. Και απ' την άλλη... Δύο πράγματα τα λέω εγώ και τα ξαναλέω. Το κλίμα και η ακρίβεια ήταν που κατέστειλε τους φιλελεύθερους εκεί που είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Ασφαλώς υπήρχαν και άλλοι παράγοντες. Ο ένας παράγοντας και κύριος παράγοντας ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μόρισον. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έδωσε την ανάλογη ευαισθησία, την ευθύνη, την προσοχή σε όλα τα κύρια θέματα της Αυστραλίας, μεταξύ αυτών τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τα εμβόλια, ευαισθησία στο γυναικείο πληθυσμό, όλα αυτά τα έχω ξαναπεί χίλιες φορές, άφτωσε, μάλιασε η γλώσσα μου να τα λέω, αλλά αυτά ήταν τα κύρια σημεία. Ο κόσμος κοίταξε τον Πρωθυπουργό, κοίταξε το κόμμα που πάει προς τα δεξιά και λέει «Συγγνώμη, εδώ βάλουμε φρένα για να δούμε τι θα κάνει ο Αλμπανίζη και μετά μεταφέρουμε κάποια σειρά στις επόμενες εκλογές». Τώρα από την άλλη, έχουμε νικητή, έχουμε και χαμένους. Και όταν μιλάμε για χαμένους, μιλάμε πάντα για το κόμμα του Σκοτ Μόρισον, ο οποίος αποχώρησε έτσι, από την κεφαλή του κόμματος. Και όπως είπαμε και πριν, υποψήφιος και μάλλον θα είναι ο Πίτερ Ντάτον. Ανάδειξαν για χθες βράδυ, άκουσε τις τελευταίες ειδήσεις, δεν υπάρχει άλλος. Ήτανε να είχαμε τον Φράιντεμπεργκ, που ήταν εκτός συντηρητικός. Ο Φράιντεμπεργκ τα θαλάσσιο και αυτός, μετά από 120 χρόνια εκεί που εκλεγόταν το συγκεκριμένο κόμμα. Κοίτα να δεις, το ίδιο το κεφάλι του φταίει, γιατί σίγουρα έκανε πράγματα και ατασταλίες που δεν έπρεπε. Ναι, από αυτός την άλλη, φταίει μόνος. Από την άλλη, ο Ντάτον είναι λίγο αμφιβαλλευόμενο πρόσωπο ως προς τις ιδέες του. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι ο Ντάτον δεν ταιριάζει καθόλου με τη σύγχρονη Αυστραλία. Το είπε και ο Ντέβιτ Λίντμπρουντ αυτό, έτσι.
Απέρευσε. Να το καθόλου. Ναι, δεν ταιριάζει. Σου λέει γιατί ίσως είναι λίγο πιο ακροδεξιός, δηλαδή είναι λίγο διαφορετικός από το κομμάτι που θα λέγαμε που θα τέριαζε με την Αυστραλία. Είναι ο πιο δεξιός στο φιλελεύθερο κόμμα, ας πούμε, στο συνασπισμό. Ούτε οι Nationals, η Εθνική, το κόμμα των Εθνικών δεν είναι τόσο δεξιά όσο είναι ο Πίτα Ντάτον. Και γιατί επιλέγει το κόμμα το συγκεκριμένο το δεν Ντάτον. Δεν έχουν άλλον. Δεν έχουν άλλον. Ο Ντάτον ήταν να πάρει την αρχεία, είτε στο Πατατράκι, άρχισε πριν 4 χρόνια που έγινε πρωθυπουργός ο Μόρισον, που τον λέω κατά τύχη πρωθυπουργός από τον Σκοτ Μόρισον. Δεν έπρεπε να ήταν πρωθυπουργός ο Σκοτ Μόρισον τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν τον έβλεπα με κανένα τρόπο εγώ. Νομίζω, κάτσε ρε, στις προηγούμενες εκλογές ήταν στην κεφαλή, όχι έτσι. Ήταν, γιατί είχε ένα χρόνο μπροστά του περίπου, ναι. Όταν πήρε την αρχηγία, ναι. Αλλά την αρχηγία την πήρε, ήταν ο τελευταίος και ο καλύτερος, ας πούμε, που απέμεινε, γιατί ο Πίτα Ντάτον διεκδικούσε την αρχηγία του κόμματος από τον Μέλκομ Τέρνμπουλ. Θα δείξει αυτό τώρα το πώς θα εξελιχθεί, Δημήτρη μου. Ας ελπίσουμε να είναι για το καλό του τόπου που ζούμε. Εγώ τη συμβουλή που δίνω ως απλός πολίτης στους φιλελευθέρους είναι να βρουν κάποιον άνθρωπο που είχαν τον Φράιντενμπεργκ, ήταν ο επίτιμος αυτός διάδοχος της ομάδας, αλλά πήγε ο άνθρωπος και έχασε την έδρα του, λες και ήταν μπίτι ανίδεος. Ασφαλώς την έδρα του. Με αυτή την ευκαιρία τώρα και χάνοντας ο Φράιντενμπεργκ και την έδρα, πιστεύεις ότι ο κόσμος ψήφισε αναπολώντας ίσως και το ΧΟΚ και είπε να δοκιμάσει ξανά με τον Αλμπανέζ σε μια εργατική κυβέρνηση? Κοίταξε, το θέμα είναι ότι και στις προηγούμενες εκλογές το εργατικό έχασε στο νήμα, δηλαδή φαινόταν ότι είναι θέμα χρόνου αν δεν τα καταφέρει. Ναι, στο νήμα έχασε γιατί ήταν λάθος ο ηγέτης. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν λάθος ο ηγέτης. Ήτανε και μερικές από τις προσφορές που κάνανε, ήτανε κάποια θέματα με τους φιλελεύθερους που φοβήσανε, ξέρεις, για διάφορα θέματα τους ψηφοφόρους, και όλα αυτά υπάρχουν διάφοροι λόγοι στο τέλος όταν χάνει κάποιο κόμμα. Αλλά να σου πω για τον Αλμπανίζη, είναι ένας ήπιος άνθρωπος, δεν είναι, ξέρεις, τύπος Μόρισον. Και έτσι, όπως είπε ο Νίκος, μου έκανε την ερώτηση, δεν είναι το θέμα ότι τον ψηφίσανε σε πρωτότυπο ή τύπου ΧΟΚ. Ψηφίσανε περισσότερο για να ησυχάσουμε λίγο, να πάρουμε κάποια ήπια σειρά στην κοινωνία μας με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή με τα τιμολόγια, με τις τιμές. Το κόστος ζωής, αυτά είναι μεγάλα θέματα και ο κόσμος, αφού βλέπω εγώ στην αγορά, Νίκο, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ο κόσμος δεν έχει ένα μερίδιο της συντάξεώς του, της wedge-ας του, που το λέμε σε εισαγωγικά εδώ, για να πάρει, να φάει και να πει και να αγοράσει και ένα σκουτάκι. Αλλά στο τέλος όμως δεν του μένουν και χρήματα για τίποτα άλλο, όταν πληρώνει και $2 για τη βενζίνη. Και αυτό κάποτε πρέπει κάποιος να το βάλει σε κάποια σειρά. Άρα όπως λέει και ένας φίλος εδώ πέρα, το αποτέλεσμα των εκλογών το κρίνανε οι δύο πολιτείες, η Βικτόρια και η Νέα Νότια Ουαλία, γιατί οι άλλες πολιτείες βγάλαν το φιλελεύθερο κόμμα. Και ασφαλώς και η Δυτική Αυστραλία. Η Δυτική Αυστραλία έδωσε 5-6 έδρες στους εργατικούς κατευθείαν. Αυτό ακριβώς. Ότι οι μεγάλες πολιτείες που εκεί ήταν το πρόβλημα. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Οι παράγοντες ήταν η Ανεξάρτητη και η Δυτική Αυστραλία. Αυτοί δώσανε το προβάδισμα στους εργατικούς και που πήραν την πλειοψηφία. Τίποτα άλλο. Έτσι. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα και να πω και ένα μεγάλο καλημέρα στους ακροατές μας όπου μας ακούν. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε διαμεσικό διάλειμμα και γυρνάμε πολύ γρήγορα. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων. Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας